Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να επικαιροποιήσει την προηγούμενη απόφαση που έχει πάρει, που είναι απέναντι στην πώληση, που προτείνει άλλα μοντέλα, βέλτιστα μοντέλα ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ένα το κρατούμενο, και όλη η πόλη θα πρέπει να μπει δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την αποτροπή της πώλησης, δυστυχώς. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Η πώληση δεν πωλείται μόνο η λειτουργία του λιμανιού, η παροχή της υπηρεσίας, πωλείται, εκχωρείται με το χειρότερο τρόπο η λιμενική αρχή, που σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Εμείς ζητάμε στη διάρκεια της όλης της των ετών που θα είναι η παραχώρηση, ξέρω εγώ, η πώληση, ζητάμε ποσοστό σε χρήμα. Δηλαδή να μας πει ο επενδυτής ότι εγώ θα δίνω 1 ή 2% του τζίρου μου. Αυτό το βρίσκουμε, το παζάρι είναι το πιο εύκολο από όλα, αρκεί να συμφωνήσουμε ότι ναι, θα δίνουμε από το τζίρο κάτι στην πόλη. Θέλουμε μια εγγύηση ή μια προοπτική, μια εγγύηση για τον αριθμό θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν. Να αναλάβει ο επενδυτής, και ήταν και επίκαιρο μάλιστα σήμερα, νομίζω άκουσα και μια ερώτηση για τον Ποσειδώνα, να αναλάβει ο επενδυτής την διαχείριση του καθαρισμού του Θερμαϊκού, η ανακαίνιση και η αξιοποίηση του παλιού επιβατικού σταθμού. Να κάνουμε μια ημερίδα το ταχύτερο δυνατό και να ζητάμε κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει το κράτος για τον κυριότερο πηγή πλούτου για την πόλη, να αποφασίζει μόνο του ερήμων της πόλης. Το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Το αν είναι ένα εφάπαξ ποσό για τις υπηρεσίες αυτές, στο βαθμό που δεν μεταβιβάζεται η γη και πάγιες εγκαταστάσεις, αλλά δίδονται μόνο κατά χρήση, η διαφορά είναι ανύπαρκτη. Άρα πρέπει να συζητήσουμε, όταν θα έχουμε εδώ και τη διοίκηση του λιμανιού, επί της ουσίας και για την καλύτερη επιχειρηματική αξιοποίηση του λιμανιού. Εάν αυτό θα είναι μετοχοποίηση, πώληση των μετοχών, εάν θα είναι παραχώρηση, δεν νομίζουμε ότι αλλάζει κάτι. Το ίδιο πράγμα είναι, η ιδιωτικοποίηση είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Δεν μας ενδιαφέρει εάν η δημόσια περιουσία θα περιέλθει σε τρίτους. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Το λιμάνι, παρά το ότι εισπράττει, δεν πληρώνει δημοτικά τέλη. Όχι μόνο στην πόλη δεν ανήκει, αλλά εισπράττει και δημοτικά τέλη.